η τύχη κάποιων ανθρώπων, σπουδαίων επιστημόνων, που βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη εκτός γεσί. Ναι, εμείς εμείναμε εκτός γεσί, απλώς μόνο και μόνο να εξυπηρετούμε πιο εύκολα τους ασθενείς μας και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας όπως επιστημονικά μας καθορίζουν. Το θέμα είναι, εγώ ήρθα στην Κύπρο 14 Αυγούστου του 1996. Μάλιστα. Έχω αγοράσει τις μετοχές μου, είμαι μέτοχος στην Πολυκλινική Υγεία. Δίπλα αγόρασα το ιατρείο μου, όλον τον εξοπλισμό μου. Και τώρα λένε, χωρίς επίσημη ανακοίνωση από την Πολυκλινική, διότι δυστυχώς και εδώ στην Κύπρο μας αγοράζουν οι ξένοι, και 1η Σεπτεμβρίου λένε ότι θα μπει η Πολυκλινική στο γεσί. Άρα εμείς την επόμενη ημέρα δεν θα δικαιούμαστε να χειρουργήσουμε. Μάλιστα. Έχουμε αρκετούς ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται και άλλα χειρουργία. Δύο πράγματα μας απομένουν. Να πάμε εκτός Κύπρου. Ναι. Ή το American είναι η μοναδική κλινική μέσα στην Κύπρο που δεν θα μπορεί να μας εξυπηρετεί, διότι λίγα κρεβάτια έχει. Άρα τι γίνεται, δηλαδή, είσαι εσύ και έχεις μια πολύ μεγάλη προσφορά σε αυτόν τον τόπο, στο κομμάτι υγεία, και υπάρχουν και άλλες συνάδελφοί σου, πολύ αξιόλογοι γιατροί. Δηλαδή, θα τους αναγκάσεις αυτούς να πάνε εκτός, να τους χάσεις? Μα θα αναγκαστούμε, τι θα κάνουμε? Ναι. Μάλιστα. Ζητήσαμε από τη Βουλή να μας επιτρέψουν 2 χρόνια μέχρι να κάνουμε κάτι άλλο ιδιωτικό. Φυσικά και πάρα πολλοί κόσμος που ανησυχά για αυτό το θέμα, δεν θα υπάρχει η εξυπηρέτηση, η ιδιωτική ή η ιατρική. Ναι. Οι σκέψεις δικές σου ποιες είναι τώρα? Γιατί φαντάζομαι η ανησυχία δεν είναι μόνο δικιά σου, είναι και άλλων σπουδαίων γιατρών που έχουν εγώ μείνει. Εγώ συνεργάζομαι με κέντρα του εξωτερικού. Μάλιστα. Η πρώτη μου αυτή, ίσως να φύγω να πάω στο εξωτερικό. Μάλιστα. Τόσο καλά. Καλά, εδώ δεν σας πήρε το Υπουργείο της Υγείας να μάθει τι γίνεται με την περίπτωση δικιά σας, τι θα κάνετε? Είχαμε κάποια συνάντηση με την Υπουργό Υγείας. Είπαν τα παιδιά τα θέματα μας, αλλά ως εκεί. Είναι θέμα της Βουλής, είναι θέμα του νόμου. Μάλιστα. Αν δεν ψηφιστεί από τη Βουλή, άρα την άλλη 1η Σεπτεμβρίου, αν μπει η Πολυκλινική στο γεσί, εμείς θα είμαστε στο δρόμο. Άρα πού θα πάμε να εξυπηρετούμε τους αρρώστους μας? Μέτοχος σε αυτή την πολυκλινική, αγαπητέ μου γιατρέ, τι θα γίνει? Δεν κατάλαβα. Εφόσον είσαι μέτοχος σε αυτή την κλινική. Ναι, μας απαγορεύει ο νόμος να μείνουμε μέσα. Μάλιστα. Να χειρουργούμε. Αλλά μέτοχος σου επιτρέπει να μένεις. Ναι. Μάλιστα. Δυστυχώς μας έχουν νικήσει τα ξένα λεφτά. Τον ξένο. Μάλιστα. Θεωρείς δηλαδή πιθανό να γίνει αυτή η εξαγορά? Μα είναι ήδη η κλινική, το περισσότερο κεφάλαιο το πήρα ξένοι. Ξένοι, μάλιστα. Όλη η Κύπρος θα πουληθεί στους ξένους. Θα γίνει η ένταξή της, γιατρέ, το γεσί, γιατί εδώ υπάρχουν προβλήματα με τους υφιστάμενους ήδη κλινικάρχες που είναι εντός του γεσί. Α, δεν το γνωρίζω τούτο, δεν ούτε ασχολούμαι με αυτά εγώ. Ναι. Εγώ ασχολούμαι καθαρά με την ιατρική, αυτό που με πονάει είναι η αρρώστη μου. Σημασία έχει ότι εσύ έχεις πάρει, φαίνεται, τις αποφάσεις σου. Ναι, βεβαίως πήρα τις αποφάσεις μου. Μάλιστα. Αλλά αυτό που λυπούμε είναι ότι πού θα παίρνω, διότι έχω ορισμένους ασθενείς που πρέπει να τους τελειώσω. Πού θα πάρω τους ασθενείς αυτούς? Εγώ ο λόγος που έμεινα εκτός γεσί είναι, μου φωνάζει ο άρρωστος, αμέσως να τον εξυπηρετώ. Ναι. Δεν μ' αρέσει εμένα να ακολουθώ, να του λέω έλα μετά από 1 μήνα, έλα μετά από 2 μήνες. Ο άρρωστος τώρα με χρειάζεται. Τώρα είμαι δίπλα του. Μάλιστα. Γιατρέ, μας ελπίσουμε ότι η Βουλή θα, εν τη σοφία της, θα δει το πρόβλημα αυτό. Γιατί είναι κρίμα και άδικο να χαθούν, καταρχήν να μην εξυπηρετούνται πολίτες. Και δεύτερο, κάποιες ειδικότητες, κάποιοι σπουδαίοι επιστήμονες όπως εσείς, να αναγκάζονται να πάνε στο εξωτερικό. Αυτό είναι, νομίζω, σαν να διώχνεις το καλό σου προσωπικό, τον καλό σου κόσμο, να το διώχνεις εκτός, γιατί δεν μπορείς να βρεις μια λύση.
Έχω και άλλους συναδέλφους οι οποίοι έμειναν εκτός για εσύ που είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε για τη Βουλή τι λέει, αν υπάρχει κάποια λύση και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανακουβεντιάσουμε, αγαπητέ μου γιατρέ. Έγινε, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στον, φίλες και φίλοι, πάμε στον Ερντογάν.